Λοιπόν, στην χθεσινή ημέρα να καλέσω τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, να μιλήσουμε λίγο και να ακούσουμε τα δικά του τα σχόλια αναφορικά με την επόμενη μέρα των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν, διότι πάμε και σε δεύτερο γύρο σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιφέρειες, σε κοντά 86 δήμους ανά τη χώρα, τις περιοδίες του Πρωθυπουργού, διότι επιθυμεί το 13, στα 13 σε γαλάζιες περιφέρειες. Να ακούσουμε λίγο την άποψη του για αυτόν τον εκτροχιασμό του κυρίου Μπέου, αλλά να που η επικαιρότητα δυστυχώς φέρνει άλλα συγκλονιστικά. Και κύριε Παπαδάκη, αφού σας καλημερίσω, να είστε καλά, εύχομαι βέβαια. Καλή σας μέρα, κυρία Δομκεράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σας προτέθω. Νομίζω ότι μάλλον από αλλού πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί κλιμακώνεται η κατάσταση στο Ισραήλ με τη Χαμάς να εξαπολύει νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων. Το Ισραήλ προχωρά σε ολικό αποκλεισμό της Γάζας. Ο Νετανιάχου διαμηνεί και αναφέρει σε ανακοίνωσή του: ξεκινήσαμε, το Ισραήλ θα κερδίσει. Υπάρχουν φόβοι ότι αν αναμειχθεί και η Χεσμπολάχ, εδώ θα γίνει το ολοκαύτωμα. Το ΝΟΗΕ να παρέμβει αμέσως για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή, κάλεσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς. Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίς το απόγευμα για την κατάσταση στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ. Και τώρα τι, κύριε Παπαδάκη? Κυρία Δουλγεράκη, ταξινομήσατε πολύ καλά τα γεγονότα τα οποία έχουν καταιγιστικούς ρυθμούς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κρίση, μια πραγματική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Άνευ προηγουμένου θα έπρεπε να ανατρέξει κανείς στο 1973 στο πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ για να δει κάτι ανάλογο. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο στην αρχή, αν μου επιτρέπετε. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει και νομίζω σοκαρισμένοι, αδιανόητες εικόνες κρίκης από το άνευ προηγουμένου τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, που ήταν μια ακτινώδης επίθεση με κύριο στόχο τη σφαγή και την εχμαλωσία μάχων. Προφανώς λοιπόν νομίζω ότι στεκόμαστε χωρίς υποσημειώσεις στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του, όχι μόνο γιατί είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας, αλλά γιατί έχει κάθε δικαίωμα να μηνθεί. Η σύγκρουση δεν υπάρχει αμφιβολία, θα κλιμακωθεί. Είδατε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την διενέργεια χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα. Η καλά σχεδιασμένη επίθεση της Χαμάς, τρομοκρατική επίθεση, ήταν μια πολεμική επιχείρηση εναντίον αμάχων. Είναι όμως και μια αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ που δεν την αναμέναμε. Υπάρχει το πολύ μεγάλο ερώτημα που, όπως το βλέπετε και εσείς, διακινείται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, γιατί επέλεξε τώρα η Χαμάς να κάνει αυτή την επιχείρηση, και από εκεί νομίζω έχει μια σημασία να πιάσουμε το νήμα. Έχω την εκτίμηση, αλλά είναι εκτίμηση, ότι το πιθανότερο είναι ότι ήθελε να υπονομεύσει με τον αγριότερο αλλά και ορατότερο δυνατό τρόπο την διαδικασία εξομάλυνσης, τη λεγόμενη διαδικασία εξομάλυνσης, στο σχέσιο του Ισραήλ με τις χώρες του κόλπου και με τη Σαουδική Αραβία μέσω και με τη Μεσολά της Αμερικής. Πρέπει βέβαια να λάβουμε εδώ υπόψη, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παίκτες σε αυτή την φρικτή κατάσταση. Σωστά. Οι διώξεις του Ιράν να μην δημιουργηθεί σταδιακά, όπως το σκέπτεται το Ιράν, αποσταθεροποιητικός παράγοντας το Ιράν, να μην δημιουργηθεί σταδιακά ένα αντι-Ιράν μέτωπο. Άρα επιχειρήθηκε να σταλεί ένα αιματοβαμμένο μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία εξομάλυνσης, ότι δεν θα υπάρξει πρόεδρος στο Παλαιστινιακό χωρίς τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις της Χαμάς, που στην πραγματικότητα είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που διοικεί τη Γάζα και έχει μεγάλη επιρροή στη Δυτική Όχθη. Και πιθανόν εκεί στις επιδιώξεις να υπήρχε και ένας ρόλος στο παρασκήνιο για το Ιράν. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η επιδίωξη θα αποτύχει εντελώς, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο και επιχειρησιακά ικανό να τελειώσει διαπαντός με τη Χαμάς και έχει κάθε δικαίωμα γι' αυτό. Άρα η απάντησή του θα είναι συντριπτική. Θα εξουδετερώσει ή τουλάχιστον θα το επιχειρήσει και νομίζω θα το καταφέρει ολοκληρωτικά τη Χαμάς, και για δύο λόγους. Και για να την εξουδετερώσει και για να αποτρέψει στο μέλλον μιμητές, ανάλογα χτυπήματα δηλαδή. Τώρα, πολύ σωστά θέσατε ότι είναι περιπλεγμένο το τοπίο. Αν εμπλακεί η Χεσμπολάχ, αν εμπλακεί πλήρως η Χεσμπολάχ, η οποία είναι πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, και εδρεύει στο Λίβανο, στην πραγματικότητα θα έχουμε πολλαπλά μέτωπα. Έχουμε ήδη ένα μέτωπο στο νότο του Ισραήλ. Θα έχουμε και ένα μέτωπο στο βορρά. Θα διευρυνθεί
η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι αναπόφευκτη. Προφανώς την απευχόμαστε, αλλά είναι απολύτως αναπόφευκτη. Εξήγησα τους λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτη. Η διαδικασία εξομάλυνσης από την άλλη μεριά. Γιατί είναι και η επόμενη μέρα. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ δεν είμαστε καν την ίδια μέρα, θα είμαστε την επόμενη. Η διαδικασία εξομάλυνσης θα παγώσει. Η συζήτηση για την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, που ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα από τη Σαουδική Αραβία, εκτιμώ ότι θα σταματήσει προς ώρα και ίσως και για καιρό. Οι λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τις αραβικές χώρες που έχουν προχωρήσει, δεν θα προχωρήσουν παραπέρα, γιατί τι γίνεται. Στις αραβικές κοινωνίες υπάρχει ένα δημόσιο αίσθημα που πιέζει τις κυβερνήσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Δεν μπορούν να στηρίξουν μια οργάνωση που θεωρείται και είναι τρομοκρατική όπως η Χαμάς. Οπότε βλέπετε και από τη στάση της Σαουδικής Αραβίας μια μεσοβέζικη και αμήχανη στάση. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, στον οποίο αναφερθήκατε, είχε βρεθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση πολιτικά λόγω της δικαστικής μεταρρύθμισης στο Ισραήλ και όλων των ζητημάτων για το κράτος δικαίου που είχαν εγκριθεί. Είχε διαρκώς αντιδράσει και διαδηλώσει εναντίον του στην Ισραηλινή κοινωνία και από την αντιπολίτευση. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν. Εν μέσω πολέμου, γιατί για πόλεμο πρόκειται, είναι αναμενόμενο να υπάρξει συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Είδατε τη δήλωση των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι είναι ανοιχτοί να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας έκτακτης ανάγκης. Άρα πρακτικά στο εσωτερικό του Ισραήλ επικρατεί ήδη ισχυρή ενότητα και θα υπάρξει και ισχυρότερη ενότητα δεδομένου του πολέμου. Γιατί περί πολέμου πρόκειται, κυρία Δουλγιαράκη, και γι' αυτό είπα ότι έχουμε να δούμε κάτι ανάλογο από το 1973. Mm-hmm. Τότε βέβαια ήταν η αναμέτρηση του Ισραήλ με ένα πολύ ισχυρό στρατό χώρας ισχυρής όπως η Αίγυπτο. Είναι άλλα τα δεδομένα, εδώ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά ξαναλέω, με πολύ περισσότερους παίκτες πλην της ίδιας της Χαμάς. Το Ιράν, το οποίο ναι, διαρριγνύει τα ημάδια του ότι δεν είναι πλάκι, από την άλλη μεριά πανηγυρίζει για τις λαμπρές νίκες. Οι λαμπρές νίκες, η σφαγή αμάχων, είναι αδιανόητο. Πανηγυρίζει όμως και εντάξει, ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες αποδείξεις, αλλά θα φανούν και αυτές, γιατί είναι σαφές ότι η Χαμάς από μόνη της τέτοιο χτύπημα με τέτοια προετοιμασία που χρειαζόταν, δεν μπορούσε χωρίς υποστήριξη να το επιδιώξει. Τι βλέπω λοιπόν, για να καταλήξω, με βάση το πλαίσιο που θέσατε κι εσείς και επιχείρησα να θέσω κι εγώ. Μια τραγική κλιμάκωση. Μια τραγική κλιμάκωση η οποία είναι σχετικά ήκιστα προβλέψιμη το που θα οδηγήσει. Σίγουρα όμως μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι στη γειτονιά μας και αυτό. Η Ελλάδα πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, στάθηκε χωρίς υποσημείωση στο πλευρό του Ισραήλ. Το έχει κάνει και όλη η Δύση. Η Αμερική ίσως αναλάβει ενεργότερο ρόλο. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι μπροστά μας, και ειδικά αν ξεκινήσουν και αυτές τις επιχειρήσεις, θα είναι ακόμα τραγικότερα. Μάλιστα. Εγώ κρατάω την αναφορά ότι μάλλον η Χαμάς ή αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, όπως λέτε, δεν μπορούσε να το κάνει μόνη της. Άρα πίσω από τη Χαμάς κρύβονται κι άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν υποψίες, αλλά μέχρι να εκδηλωθούν επώνυμα, εκεί είναι το μεγάλο το μυστικό, το μεγάλο το νόημα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την οργάνωση για αυτό το χτύπημα. Άρα η προσοχή είναι στο ποιοι από εδώ και κάτω θα μπουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Άρα να καταλάβουμε, βάσει των όσων είπατε, ότι αυτά τα οποία γίνονται ως βήματα από τον ΟΗΕ, κλήσεις κλπ., είναι μάλλον επικοινωνιακού χαρακτήρα, και ότι μάλλον και η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίς το απόγευμα που συγκάλεσε ο Ζωζέπ Μπορέλ δεν μπορεί να έχει κάποια άμεση παρέμβαση, εκτός και αν θέλουμε εμείς να πούμε ότι παίρνουμε κάποια μέτρα για να προστατευθούμε, ας πούμε. Λιγότερο πιθανό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαια στη γειτονιά μας, αλλά δεν εμπλεκόμαστε άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια χώρα που, ξαναλέω, επί παραδείγματος στην Ελλάδα είναι στρατηγικός, κρίσιμο στρατηγικός εταίρος στο Ισραήλ, αλλά και με δεδομένο ότι τι πραγματικά έχει συμβεί και όλη η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την απερίφραστη καταδίκη και τη στήριξή της στο Ισραήλ, υποθέτω θα είναι μια επιβεβαίωση της στήριξης στο Ισραήλ. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο πέραν αυτού, αλλά μια απερίφραστη και πολύ έντονη, πολύ ορατή στήριξη στο Ισραήλ σε ερηματικό επίπεδο για τον ΟΗΕ. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Δυστυχώς έχει απομειωθεί ο ρόλος του. Είδατε ότι δεν καταφέρανε καν να φτάσουν, κυρίως λόγω της Ρωσίας, σε κοινό ψήφισμα. Το άλλο ζήτημα που μου θέσατε, πραγματικά όλες οι υποψίες είναι γύρω από το Ιράν. Και νομίζω ότι
ίσως δούμε και αποδείξεις πιο ορατές. Πάντως δεν υπάρχει κάποιος στη διεθνή κοινότητα που να μην καταλαβαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορούσε να το κάνει μόνη της και ποιος είναι ο πιθανότερος, είναι το Ιράν. Το ίδιο το Ιράν, παρόλο που διαψεύδει για τις στάσεις του, σχεδόν δεν θα έλεγα ότι επιβεβαιώνει την εμπλοκή του, αλλά ανατροφοδοτεί τις υποψίες, τις εύλογες υποψίες που υπάρχουν για το ρόλο του Ιράν. Έβαλα και την παράμετρο του Λιβάνου λόγω της Χεζμπολάχ. Επιτρέψτε μου να κάνω και ένα σχόλιο για μια χώρα που μας αφορά άμεσα. Η Τουρκία. Γιατί μας αφορά άμεσα πάντα η Τουρκία? Η Τουρκία αυτή τη φορά, κυρία Δουλγεράκη, βρίσκεται σε πραγματικά δύσκολη θέση. Επιλέγει ξανά τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου. Το γνωρίζουμε με την Τουρκία αυτό. Με ισορροπημένες υποτίθεται κλίσεις για αυτοσυγκράτηση όλων των μερών. Αυτή τη φορά εκτιμώ ότι δεν θα τη βγει. Το Ισραήλ θα λειτουργήσει σμιτιανά, δηλαδή κατά Κάσμιτ. Όπως σημαίνει σε κατεξαίρεση συνθήκες, δηλαδή με τη διάκριση σε φίλους και εχθρούς. Η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται φιλικά. Και δείχνει επίσης πόσο μακριά βρίσκεται από τη Δύση. Σε μια περίοδο που η ίδια η Τουρκία, διά του Ερντογάν, επιχειρεί τη λεγόμενη στροφή προς τη Δύση με ανταλλακτικούς όρους. Δώστε μου, να σας δώσω κτλ. Θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια, είναι ένας μεγάλος παίκτης η Τουρκία. Δεν μπορούμε να το υποτιμάμε αυτό. Αλλά αυτή τη φορά εκτιμώ και διακινδυνεύω αυτή την πρόβλεψη ότι η γνωστή τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου με ασκή ισορροπίας δεν θα τη βγει. Μάλιστα. Σας πω λίγο παρακάτω και σας προχωρώ. Σας ευχαριστώ. Κρατάω πολύ αυτές τις παρατηρήσεις σας. Τις ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή για να τις έχει και ο καθένας μας στην πίσω πλευρά του μυαλού του, αν και δεν είναι στην πίσω απλά πλευρά του μυαλού μας, διότι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Σας πάω σε εκείνο το άλλο, το φαινόμενο που δεν ξέρω αν είναι σημερινό, χθεσινό, παραπροχθέσινο, και πώς εκτρέφεται όλη αυτή η ιστορία και πώς εκτρέφεται όλη αυτή η προκλητικότητα που λέγεται Αχιλλέας Μπέος. Το ξέσπασμα εναντίον του Κασελάκη, το ξέσπασμα ζητώ συγγνώμη εναντίον της Έλενας Ακρίτα, οι προκλητικές οι δηλώσεις που συνεχίζει να κάνει ο άνθρωπος αυτός, και αναρωτιέμαι, επί και εγώ, και είναι πολλοί άνθρωποι που αναρωτιούνται, γιατί κάποιος δεν του μαζεύει τα λουριά. Εδώ τώρα, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε σχεδόν ένα μυστήριο. Δεν το χρησιμοποιώ τον όρο, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, οι δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας θα διαλέξω το χαρακτηρισμό αχαρακτήριστες. Δεν μπορώ να βρω τρόπο να τη χαρακτηρίσω. Είναι ένα ομοφοβικό παραγύρημα, είναι ρατσιστικό παραγύρημα, είναι ρητορική μίσους από έναν εκλεγμένο δήμαρχο, ξανά εκλεγμένο δήμαρχο. Πολύ καλός κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δουλειά μου να υποδεικνύω, απλά αξιολογός πολίτης, παρενέβη δικαιοσύνη, γιατί είναι ζήτημα και της δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα βέβαια και του πολιτικού κόσμου και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτό συνέκλειναν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και καταδίκασαν απερίφραστα τις δηλώσεις Μπέου. Από εκεί και πέρα πάω και στο δεύτερο που με ρωτήσετε. Γιατί εκλέγεται ο Μπέος? Και δεν έχει να κάνει, πείτε τις δηλώσεις που έκανε μετά την εκλογή του. Εντάξει, ξέραμε τον Μπέο και πιο πριν. Τον κύριο Μπέου, πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Και υπήρξε και ένα άλλο ζήτημα. Οι τεράστιες καταστροφές στο Βόλο, λόγω της θεομηνίας, οι οποίες όμως ανέδειξαν και πολύ σημαντικά ζητήματα ανεπάρκειας, όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω του προβλήματος. Που δεν αποτυπώθηκαν, ωστόσο, έτσι. Ακριβώς, δεν αποτυπώθηκαν. Πολιτικά κάρτες. Εννοούμε. Ναι, σέβομαι απολύτως το δικαίωμα των πολιτών του Βόλου, δεν ζω στο Βόλο, έχω φίλους στο Βόλο, των πολιτών του Βόλου να επιλέξουν αυτόν που θεωρούν καταλληλότερο δήμαρχο. Υπάρχει όμως το ερώτημα γιατί επιλέγουν τον Μπέο. Έχω την υποψία ότι αυτό που έχει γίνει είναι μεταξύ άλλων, αλλά το λέω με μια επιφύλαξη γιατί το παρακολουθώ από απόσταση κι εγώ, έτσι. Δεν ζω εκεί. Έχω την υποψία ότι αυτό που έχει γίνει έχει καταφέρει να εμπεδώσει ένα αφήγημα, εγώ με ένας λαϊκός άνθρωπος που είμαι ένας από εσάς, ένα φραστικό βολονταρισμό που θυμίζει σε αρκετό βαθμό τη στρατηγική του Τραμπ, δηλαδή τη στρατηγική του της δυσανεξίας και του φραστικού βολονταρισμού. Είδατε και πώς δικαιολογήθηκε, έτσι, δεν να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, αλλά πώς προέβαλε πάλι αυτό το επιχείρημα. Δεν ξέρω γράμματα, όταν θέλει να μιλήσει πολιτικά τον έχω παρακολουθήσει, μιλάει έστω και με τον τρόπο που μιλάει.
Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι όλο αυτό, σύν το μηχανισμό που προφανώς διαθέτει, του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναεκλεγεί. Ακούω ότι ίσως από κάποιους θεωρείται αγαπητός. Αυτό είναι μια δεύτερη τάξεως ζήτημα. Βέβαια γίνεται πρώτη τάξεως όταν αυτό αποτιμάται σε μια διαδικασία κορυφαία όπως είναι αυτό διοικητικές εκλογές. Γιατί ξαναλέω τον Μπέο, τον κύριο Μπέο, δεν τον ανακαλύψαμε με τη δήλωση εναντίον του κυρίου Κασελάκη και έφτασε στην ακρότατη τιμή. Το ξέραμε όμως και από πριν. Πρόσφατα είδαμε το Χαστούκι σε πλημμυρό παπί. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας. Προφανώς το είδαν και στο Βόλο. Ξαναεξαλέγει. Συνεπώς οι ερμηνείες μου είναι λίγο επιφυλακτικές, γιατί και εμένα με δυσκολεύει να το ερμηνεύσω στην πληρότητα το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει εδώ ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, η ρητορική του μίσους, η δυσανεξία, τα ομοφοβικά παραλυρήματα δεν χωρούν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Προφανώς αποτελούν και ποινικά κολάσιμες πράξεις, αλλά αποτελούν και απολύτως καταδικαστέα φαινόμενα, γιατί ξέρετε, εκβάλλουν και ανατροφοδοτούν τάσεις που υπάρχουν πάντα στην κοινωνία, σε όλες τις κοινωνίες ευρωπαϊκές, το βλέπουμε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ακριβώς αυτές οι δυσανεκτικές τάσεις τις ανατροφοδοτούν. Συνεπώς, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν με χαροποιεί ένα πράγμα, είναι η σύμπνοια όλου του πολιτικού κόσμου στην καταδίκη όλων αυτών των δηλώσεων και τη συμπεριφορά του κ. Μπέου. Μάλιστα. Η επόμενη μέρα και το πολιτικό μήνυμα της επόμενης ημέρας στις αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές, δημοτικές περιφερειακές εκλογές, ποιο είναι τελικά, κύριε Παπαδάκη? Είναι σύνθετο, κυρία Δουλγεράκη, με την έννοια ότι το είχαμε την ευκαιρία να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση την Κυριακή το βράδυ, όταν ήδη υπήρχαν τα πρώτα αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Σωστά, εδώ στο στούντιο. Υπάρχει πολιτικό μήνυμα. Υπάρχει πολιτικό μήνυμα και υπάρχει πολιτικό μήνυμα γιατί δοθήκανε πολιτικά παύλα κομματικά χαρακτηριστικά από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς στις εκλογές. Από όλους τους αρχηγούς των κομματικών σχηματισμών, τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων στις εκλογές. Τι μετράμε εκεί? Κυρίως τις περιφέρειες. Κυρίως τις περιφέρειες γιατί έχουν μια ιονή εξεικόνηση της εθνικής κατάστασης. Τι είδαμε λοιπόν, γιατί ποιο ήταν το ερώτημα? Το πρώτο ερώτημα ήταν, πριν εννοώ τις εκλογές, να αποτιμηθεί αν η Νέα Δημοκρατία, παρά τη διαπιστούμενη δυσαρέσκεια που βλέπαμε στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, αλλά βλέπαμε όμως ότι διατηρεί και τις δυνάμεις της, αν διατηρεί την πλήρη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό. Τι διατηρεί? Πήρε 7 περιφέρειες και τις 7 δηλαδή που τελείωσαν από τον πρώτο γύρο, με τους υποψήφιους τους οποίους είχε δώσει χρήσμα. Βέβαια εδώ πρέπει να κάνω μια υποσημείωση. Η περιφέρεια Κρήτης, η οποία όπως είδατε έχει πετρόλο χρώμα στο χάρτη, είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κύριος Αρναουτάκης επιβραβεύεται συστηματικά και έφτασε σε ποσοστό ρεκόρ για την ιστορία της αυτοδιοίκησης, ενώ σε επίπεδο περιφερειών, από τους πολίτες και διαγωνίζονται τα κόμματα ποιος θα το στηρίξει. Άρα εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια πολύ διακριτή υποσημείωση. Σε κάθε περίπτωση, τη μεγάλη εικόνα, στην δεύτερη Κυριακή τώρα έχουμε 6 περιφέρειες. Στις 5 από τις 6 περιφέρειες δεν έχουμε παρουσία της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα δηλαδή έχουμε ανταγωνισμό, εκλογικό ανταγωνισμό μεταξύ υποψηφίων, επισήμων υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίων που προέρχονται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και είναι λεγόμενοι αντάτες όπως λέγαμε πάντα. Το 13 στα 13 δηλαδή για τον Μητσοτάκη. Μόνο στη Θεσσαλία είναι ο κοινός υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνει στο δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γοραστό, στον οποίο απομειώθηκαν πάρα πολύ οι δυνάμεις του, πιθανολογώ και λόγω των χειρισμών σε επίπεδο πρόληψης σε ό,τι αφορά τις μεγάλες καταστροφές της Θεσσαλίας. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω αν επιτευχθεί ο στόχος που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός και είναι μαξιμαλιστικό 13 στα 13. Πάντως φαίνεται ότι θα είμαστε πολύ κοντά στα αποτελέσματα του 2019. Είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία 11 στις 13 περιφέρειες. Θα είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Αν πάμε τώρα στα υπόλοιπα κόμματα, υπήρχε το δεύτερο ερώτημα. Η δυναμική του φαινομένου, όπως λεγόταν, Κασελάκη, και ποια επιρροή θα έχει? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε καλά, είχε μια ακόμα εκλογική αποτυχία. Αυτό προκύπτει από όλα τα δεδομένα και το έχουν αναγνωρίσει και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλω όμως εδώ δύο σημειώσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι να τα αξιολογήσεις αυτό. Ο πρώτος είναι ότι μπορείς να κρίνεις ένα νέο αρχικό που μόλις έχει εξελέγει για ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ είχε 15 μέρες τη διάθεσή του, άρα πρακτικά δεν προλάβαινε να κάνει τίποτα. Πραγματικά είναι άδικο. Δεύτερον,
Υπάρχει όμως μια δυναμική πάντα μετά τις εκλογές ηγεσίας στα μεγάλα κόμματα, μια δυναμική, ξέρετε, αυτή η δυναμική του καινούριου, που την εξέφρασε στις κομματικές εκλογές ο κ. Κασελάκης, υποψηφιότητά του δηλαδή, δεν την είδαμε να αποτυπώνεται σε εθνική κλίμακα. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι προϊονός για μια πιο σημαντική αναμέτρηση, δεν υποτιμώ καθόλου τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πολιτικά σημαντική εννοώ, δηλαδή τις ευρωεκλογές του Ιουνίου που έχουμε μπροστά μας, οι οποίες έχουν χαρακτήρα περισσότερο ιονί εθνικών εκλογών. Εκεί θα δούμε και το πώς εκδιπλώνεται ο ανταγωνισμός που είναι προφανές, ο πολιτικός και εκλογικός ανταγωνισμός αναφορικά με την εδραίωση σχέσης αντιπροσώπευσης και πολιτικής επιρροής στον χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Άρα κινηθήκαμε και στις εκλογές. Άρα κινηθήκαμε και στις εκλογές αυτές, θα έλεγε κάποιος ακούγοντάς σας, ακόμα και αν είναι δημοτικές και περιφερειακές, με τέτοιου είδους κριτήρια πολιτικά, δηλαδή εθνικές εκλογές. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα μήνα πίσω, έτσι. Ξέρετε, αυτό που με ρωτάτε, κυρία Δουλγεράκη, που είναι από τα κατεξοχήν ερωτήματα όταν έχουμε να κάνουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι με τι κριτήρια ψηφίζει ο κόσμος. Στις περιφέρειες, οι ήθιστε, δεν έχουμε ποσοτικά δεδομένα να τεκμηριώνουν, δηλαδή δεν ξέρουμε κατά πόσο ποσοστό είναι αυτό το κριτήριο εκλογική συμπεριφορά ή το άλλο, αλλά ήθιστε εκεί να είναι ισχυρότερη εγκύτα στην κομματική τάκτικη, στις περιφερειακές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές. Είναι δυσκολότερο να κάνεις αυτή την αναγωγή και είναι δυσκολότερο γιατί εκεί είναι πιο μεικτά τα κριτήρια. Δεν λέω ότι δεν είναι και στις περιφερειακές, ειδικά στην εκλογή των συμβούλων, λιγότερο όμως στην εκλογή των υποψηφίων, ακριβώς και γι' αυτό τα κόμματα πάνε και δίνουν χρήματα γιατί αξιώνουν την πολιτική αντιπροσώπευση. Στις δημοτικές εκλογές τα κριτήρια είναι πολύ πιο μεικτά. Τα κριτήρια επικαθορισμού της εκλογικής συμπεριφοράς, ξεκινώντας από την ικανότητα και την προσωπικότητα και το έργο του υποψήφιου δημάρχου, το ίδιο το ψηφοδέλτιο, το πρόγραμμά του, την καμπάνια του, όπως επίσης βέβαια και ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλες τις εκλογές του κοινωνικού κεφαλαίου κατά Πούτμεν, δηλαδή τη συνθετότητα των κοινωνικών δικτύων, των σχέσεων, ενίοτε και των υποχρεώσεων, τα γνωρίζουμε όλοι. Ειδικά στις μικρότερες κοινωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς είναι πιο μεικτό στις δημοτικές εκλογές. Τώρα, αν με ρωτάτε για τους μεγάλους δήμους, εκεί που δόθηκε χρήσμα, και εκεί υπάρχει και ένα μήνυμα κατά τη γνώμη μου προς τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο η ίδια Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αποφασίσαν να τα αξιολογήσει ως τέτοιο ή όχι. Είδατε για παράδειγμα ότι στο Δήμο Αθηνών, ναι, το πιθανότερο σχεδόν σίγουρο είναι ότι θα εκλεγεί ο κ. Μπακογιάννης, όμως δεν τα κατάφερε από τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Οριακά, αλλά δεν τα κατάφερε. Mm-hmm. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σύνθετα. Ο νυν δήμαρχος έχει οριακή διαφορά, ο κ. Ζέρβας, από τον υποψήφιο που προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, χωρίς το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αγγελίδη, ο οποίος εκτιμώ ότι θα συσπηρωθεί στην υποψηφιότητά του δυνάμεις και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, και είναι οριακή η διαφορά τους. Και έτσι κι αλλιώς χαμηλά τα ποσοστά τους. Τούτων δοθέντων λοιπόν, επειδή είχε δοθεί και στις τρεις, όπως θυμάστε, στους τρεις μεγάλους δήμους, χρήσμα από τη μεριά της κυβέρνησης, εκεί υπάρχει και ένα μήνυμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να συνδεθεί και με αυτό που είδαμε στα δημοσκοπικά δεδομένα, δηλαδή του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβριου. Τι είδαμε? Πλήρη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμώ ότι επιβεβαιώνεται, αλλά στα λεγόμενα ποιοτικά δεδομένα, μια σημαντική δυσαρέσκεια στις επιδόσεις της κυβέρνησης αυτούς τους τρεις πρώτους μήνες. Και αυτό ήταν ισχυρό στα ποιοτικά, τα λεγόμενα ποιοτικά δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα αφορά την ίδια την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αν θα αξιολογήσετε αυτό πράγματι είναι ένα μήνυμα ή είναι εντάξει με το στόχο που έχει θέσει, τον οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αναμενόμενο να καταφέρει. Και αν θα μείνουμε βέβαια στο μήνυμα ή αν μέσα στην πενταετία καταγραφεί και λίγο διαφορετικά ως αποτύπωμα προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο και είναι και το τελευταίο σχόλιο που κάνω, κύριε Παπαδάκη. Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί μιλήσαμε ως αναμενόταν για το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, αλλά έχουμε και την ίδια την αυτοδιοίκηση. Και η αυτοδιοίκηση είναι ένας κορυφαίος θεσμός. Ήδη από τη δεκαετία του 70 στη βιβλιογραφία, όχι τυχαία, υπάρχει όρος του τοπικού κράτους για να εξηγήσει την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικού κράτους και περιφερειοποίησης της πολιτικής, δηλαδή την τοπική πολιτική και τοπική διακυβέρνηση, και βεβαίως τη διάχυση των μεταβαζόμενων εξουσιών στον κοινωνικό χώρο. Στην Ελλάδα έχουμε μία, δεν αδικό τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που έχουν γίνει και έχουν γίνει και
εδραιώσουν περισσότερο την αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη μεριά έχουμε πάει για την παράδοση του συγκεντρωτισμού υπέρ του κεντρικού κράτους. Βλέπετε όλο αυτό τον κατακαιρματισμό και τις αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων. Συχνά τον εθνικό νομοθέτη σε διαφορετικές κυβερνήσεις να δίνει αρμοδιότητες χωρίς πρίκα, πόρους δηλαδή. Άρα πρακτικά από την αυτοδιοίκηση που είναι και εκείνος ο θεσμός που έχει τη μεγαλύτερη, κυρία Δουλγεράκη, ορατότητα και εγκύτητα στον πολίτη, περιμένουμε πολλά. Και περιμένουμε πολλά ως πολίτες, γιατί έχει να κάνει και με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, έχει να κάνει όμως και με τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Έτσι. Ναι, δεν περιμένει ο πολίτης να λυθεί το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης, της ακρίβειας, που είναι το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και της πληθωριστικής κρίσης από την αυτοδιοίκηση, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά περιμένει άλλα ζητήματα της καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων κοινωνικής μέρημνας και κοινωνικής πρόνοιας, όπως και ζητημάτων διαχείρισης της καθημερινής ζωής. Να λυθούν από την αυτοδιοίκηση. Είδαμε και σε επίπεδο Ηρακλείου και σε επίπεδο Κρήτης ότι είχαμε παραμετροποιημένα προγράμματα. Πήγε αρκετά η συζήτηση και το χάρηκα σε προγραμματικά ζητήματα. Μένει να φανεί βέβαια στην πράξη η απόκριση στις προσδοκίες. Ωραία. Είπατε το μυστικό. Να φανεί στην πράξη. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ, κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.